ήρθε η μεγάλη ώρα, η μεγάλη στιγμή. Να μπούμε κι εμείς μέσα στο δωρικτό Βέροφε. Έστω και νοερά, εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια όμως του καλού συναδέρφου, του Νίκου Λαδιανού. Που κάλυψε τηλεοπτικά τις τιμές και την υποδοχή. Θα ξαναγηθούμε στο θωρικτό Αβέροφ ή στο θωρακισμένο καταδρομικό, όπως είναι ο σωστός τίτλος για το πολεμικό μας ναυτικό. Που βγήκε στο Αιγαίο μετά από 70 χρόνια και με όλη αυτή την ένδοξη ιστορία που θα μας ξαναγήσει τώρα σε όλα αυτά. Το μοναδικό που δεν έχει υποστείλει τη σημαία, του για 106 χρόνια, παρακαλώ. Μας περιμένει στο λιμάνι ο Νίκος Λαδιανός. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα Έλσα. Από ένα τιμημένο έδαφος, έτσι ελληνικό έδαφος είναι εδώ, και θα κάνω μία μικρή διόρθωση. Το πολεμικό ναυτικό εν γέννη δεν υπέστειλε ποτέ την ελληνική σημαία. Καλά, το πολεμικό εννοείται, ναυτικό βρέθηκε και στην εποχή. Όχι, και δεν στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το είπαμε με την έννοια ότι δεν αποσύρθηκε από την. Φυσικά. Προς Θεού, φυσικά, εννοείται. Φυσικά. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είμαστε εδώ σε μία καταπληκτική. Η πολεμική μας αεροπορία, το πολεμικό μας ναυτικό ουδέποτε υπέστειλαν σημαία προς Θεού. Χάρη και Έλσα και φίλοι τηλεθεατές, είμαστε σε μία, κάτω από μία καταπληκτική μέρα, ένα καταπληκτικό ήλιο. Με τον αρχιπλίαρχο. Τριγύρω μας έρχονται προπονούνται ακόμη και κοπηλατικά σκάφη και φωτογραφίζονται εδώ οι αθλητές και οι αθλήτριες. Ίσως θα σας δείξει στη συνέχεια και ο φίλος μας και συνεργάτης εδώ, ο Οικονολήπτης, τα σχετικά πλάνα. Έτσι όπως προπονούνται λοιπόν εδώ ναυταθλητικά, βγαίνουν και μια φωτογραφία με το Αβέροφ. Για όλη την περιοχή, για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη την κεντρική Μακεδονία, αποτελεί ένα μείζον γεγονός. Είμαστε εδώ παρέα με τον κυβερνήτη αυτού του ιστορικού σκάφους, με τον αρχιπλίαρχο Σωτήρη Χαραλαμπόπουλο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Πώς αισθάνεστε, κύριε Χαραλαμπόπουλε, καταρχήν, που μετά από σχεδόν 70 χρόνια παροπλισμού αυτού του ιστορικού πλοίου, βγήκατε ξανά στα ανοιχτά, διανύσατε, όπως μου λέγατε και εσείς πριν, εκατοντάδες ναυτικά μίλια. Αυτό είναι ένα ρεκόρ Guinness, πιθανότατα, όπως μου αναφέρατε, από ένα σκάφος μοναδικό στον τύπο και στην κλάση του που υπάρχει ακόμη στον κόσμο και μπορεί να πλεύσει. Εσείς προσωπικά, ως κυβερνήτης αυτού του σκάφους, πώς αισθανόσασταν? Το να βγει το πλοίο αυτό 106 ετών με όλο αυτό το βάρος της ιστορίας που έχει επάνω του, όλο αυτό το βάρος της περηφάνειας, αξιοπρέπειας και της ναυτοσύνης του Έλληνα που περικλεί μέσα του, το να βγει μετά από 72 χρόνια στο Αιγαίο να το διασχίσει και να έρθει στην περιοχή που έδρασε πριν από 105 χρόνια, είναι κάτι συγκλονιστικό. Συγκίνηση, δέος, χαρά και περηφάνεια. Μόνο αυτό νιώθαμε από την πρώτη στιγμή και προσπαθούσαμε να ζήσουμε την κάθε στιγμή. Κάθε λεπτό. Κάθε λεπτό, ταξιδεύοντας με το πλοίο αυτό και στην ιστορία και βέβαια το να το βλέπουμε, να το λειτουργούμε και να το ταξιδεύουμε ως πλοίο εν ενεργεία. Ήταν συγκίνηση. Θα σας διακόψω πριν να συνεχίσουμε και ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση. Θα ήθελα με τους φίλους μας συνεργάτες από το στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ να προβάλλουμε ένα μικρό βίντεο που έκανε ειδικά για αυτό τον απλού το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, που μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό περικλεί όλη την ιστορία του Αβέροφ μέχρι αυτόν τον μπλου να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, για να το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η σκηνοθέτης μας για να το παρουσιάσουμε, να το μεταδώσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε λίγο την κουβέντα σας. Ωραία, ωραία. Και να θυμηθούμε μπορούμε και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αναφερόμασταν. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω, εφόσον βρισκόμαστε στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, στον όρμο της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα και εσείς να θυμηθείτε, βάσει των ημερολογίων του πλοίου, νομίζω ότι η τελευταία φορά που ήρθε εδώ σε αυτή την περιοχή ήταν κάπου το 45 ο Αβέροφ. 1η Μαρτίου του 1945, μεταφέροντας τον τότε αντιβασιλέα και αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, σε μια συγκεχημένη και ρευστή πολιτική ακριβώς, κατάσταση. Ακριβώς, για να φέρει το μήνυμα της ενότητος
στην περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης και της Βόρειος Ελλάδος. Πότε έγινε ο τελευταίος πλούς ουσιαστικά μέσα στο Αιγαίο του Αβέροφ, πριν πάει στον Πόρο όπου έμεινε για πολλά χρόνια εκεί? Είναι το Μάιο του 1945 που ταξιδεύει στη Ρόδο και συμμετέχει στους εορτασμούς. Ουσιαστικά στις τελικές συζητήσεις ουσιαστικά, ήταν τα προεόρτια. Και συμβολικά ταξιδεύει εκεί για να δώσει την τελική σφραγίδα και την έγκριση μέσα σε εισαγωγικά της ενσωματώσεως και των δωδεκανήσεων και για να ησυχάσει μετά, γιατί μόνο τότε ησύχασε το Αβέροφ, όταν και το τελευταίο κομμάτι του Αιγαίου τα δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν με την μητέρα Ελλάδα. Νίκο, τότε αν είχε στόμα να μιλήσει το θορυκτό Αβέροφ, να ξεκουραστεί. Αν είχε στόμα να μιλήσει το θορυκτό Αβέροφ, θα είχε πολλά να μας πει. Να δούμε σε αυτό το σημείο του. Να δούμε σε αυτό το σημείο το βίντεο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και επανερχόμαστε. Εντυπωσιασμένη, γιατί στην ουσία είναι μια... αυτό το βίντεο το λιγόλεπτο αποτελεί μια ξενάγηση. Μια ξενάγηση και Νίκο Λαδιανέ, ναι, έχει αφήσει τα αποτυπώματά της, τα ίχνη της ιστορία και οι πρωταγωνιστές της ιστορίας σε αυτό το πλοίο, γιατί δεν είναι μονάχα τα πολεμικά γεγονότα που σημάδεψαν την λαμπρή αποστολή του. Είναι και οι άνθρωποι και οι πρωταγωνιστές αυτής της χώρας που όλοι βρέθηκαν σε αυτό σε κάποιες φάσεις της δικής τους ιστορίας. Χάρη, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο του πλοίου. Πιθανότατα ο εικονολήπτης μας έχει εστιάσει ήδη σε μια μπρούτζινη πινακίδα η οποία έχει στηθεί εδώ κάτω από τα μεγάλα πυροβόλα του Αβέροφ και η οποία, όπως θα μας εξηγήσει ο αρχιπλίαρχος ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, αναδεικνύει ένα ιστορικό σήμα του ναύαρχου Κουντουριώτη. Είναι το σήμα που εκπέμπει ο ναύαρχος Κουντουριώτης ως αρχηγός στόλου την στιγμή που πλέει ο ελληνικός στόλος προς συνάντηση του τουρκικού που εξέρχεται από τα στενά των Δαδανελίων. Πριν την αυμαχία της Λίμνου. Πριν την αμαχία της Έλλης. Πριν την αμαχία της Έλλης. 3 Δεκεμβρίου του 1912. Ήταν οι δύο σημαντικές ναυμαχίες, της Έλλης και της Λίμνου, που καθόρισαν την έκβαση των πραγμάτων και ουσιαστικά επισφράγησαν την ολοκληρωτική νίκη των ελληνικών στρατευμάτων στον ελλαδικό χώρο. Και πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και μια ιστορική σύμπτωση, αυτό πραγματικά αποτελεί σύμπτωση, γιατί έτσι φρόντισε και ο καιρός να μας διευκολύνει σε αυτό. Στις 5 Οκτωβρίου, την ημέρα που αποπλέψατε από το Φάληρο για να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, ήταν ακριβώς 5 Οκτωβρίου και του 12 που απέπλεψε ο ελληνικός στόλος για τους Βαλκανικούς αγώνες. Που έγινε η έναρξη των Βαλκανικών πολέμων και απέπλεψε ο στόλος για να ξεχυθεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο και να αρχίσει η απελευθέρωση των νήσων. Μου λέγατε πριν για τη συγκίνηση που αισθανθήκατε. Ξέρω ότι ανά το Πανελλήνιο, από όπου πέρασε ο Αβέροφ, από παραλιακές περιοχές, από νησιά, υπήρξε μια απίστευτη κινητοποίηση και μια συγκίνηση. Μου φέρνει στο μυαλό μου τώρα έρχονται τα λόγια του Δημάρχου της Άνδρου, όπου είχαμε μια εξαιρετική κινητοποίηση των κατοίκων. Όντως ήταν πολύ συγκινητικό να περνάς έξω από την Άνδρο και
να βλέπεις την κινητοποίηση, να ο δήμαρχος συγκινημένος. Ο κόσμος της παραλίας, ψαράδες με τα ψαράδικα να σας συνοδεύουν. Ήταν συγκλονιστικά. Όλοι οι Έλληνες ταξίδευαν με τον Αβέροφ. Ένιωθα εκείνη τη στιγμή ότι όλη η Ελλάδα ήταν... Θα είχαμε μία διακοπή στη σύνδεσή μας. Ναι. Πάντως τώρα αναρωτιόμαστε, καθώς ακούμε τον Αρχιπλήρχο έτσι να περιγράφει και τις ένδοξες στιγμές και κυρίως τη συγκίνηση που προκαλεί το θορυκτό στον κόσμο. Μόνο της Ιταλίας, 1911. Αυτό λοιπόν το πλοίο είναι το τελευταίο που έχει μείνει από αυτή την κλάση, από αυτόν τον τύπο. Τα τύπου Πίζα. Ένα πλοίο το οποίο το παραλάβαμε το 11. Και το οποίο το διεκδίκησαν τελευταία στιγμή και οι Τούρκοι, αλλά το πήραν μέσα από τα χέρια τους. Είχαμε τα 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές που είχε αφήσει στη διαθήκη του ο μεγάλος ευεργέτης, ο Γεώργιος Αβέροφ. Και αυτό ουσιαστικά ήταν η προκαταβολή για να μπορέσουμε να το κλείσουμε το πλοίο. Τα δε υπόλοιπα, τα 2 τρίτα, μέχρι τα 23 εκατομμύρια χρυσές δραχμές που στήχησε αυτό το πλοίο, συγκεντρώθηκαν από Εράνους που έγιναν και εντός Ελλάδος και στον ελληνισμό εκτός Ελλάδος. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το πλοίο αγοράστηκε με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων. Όλου του έθνους. Γι' αυτό έχει και τις ευχές και την ψυχή όλων των Ελλήνων κλεισμένο μέσα του και γι' αυτό μέχρι τώρα το χαιρόμαστε και είναι καλό. Ο Μπαρμπαγιώργος. Πριν κλείσουμε, δύο σύντομες ερωτήσεις θα σας κάνω. Ναι. Επειδή η ιστορία είναι πολύ ένδοξη, μιλήσαμε για τους Βαλκανικούς πολέμους, συμμετείχε και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Υπάρχει κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό έτσι, από όλο αυτό το ένδοξο παρελθόν? Ίσως μια μικρή λεπτομέρεια. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε εμείς και τώρα θα το ανακαλύψουμε μέσα από την Τζενάγης. Μου μεταφέρετε από το στούντιο μία ερώτηση. Πραγματικά ενδιαφέρουσα. Μάλιστα, πάμε σε εικόνα. Ξανά διακόπηκε η σύνδεση. Μπορούμε να το αποκαταστήσουμε? Λοιπόν. Πάντως, επειδή διαβάζαμε πάρα πολλά πράγματα με αφορμή τώρα την επίσκεψη, φυσικά θα ξαναδιαβάσουμε ιστορία που λέμε και αυτό είναι και ένα από τα καλά. Ότι η πιθανότητα, ακόμη και αυτή η πλακέτα που είδαμε, έτσι, το κάθε κοιμήλιο μπορεί να κρύβει πληροφορίες για την ιστορία που δεν γνωρίζουμε. Για την ιστορία που δεν γνωρίζουμε, για την ιστορία που γράφτηκε πάντως σίγουρα με χρυσά γράμματα στην λαμπρή αποστολή και πετυχημένη του θορυκτού Αβέροφ, είναι το μοναδικό αίτητο. Δεν επλήγει ποτέ από τον εχθρό. Και δεν βυθίστηκε από την ανταρσία του πληρώματος κάποια στιγμή, όταν είχε αποφασιστεί να βυθιστεί, για να μην το παραλάβει ο εχθρός, λόγω και το πόσο σημαντικό ήταν. Λοιπόν, μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας ξανά. Ωραία, θα βγούμε τηλεφωνικά και θα ολοκληρώσουμε. Ωραία, ολοκληρώνουμε έτσι με αυτό που ρωτήσαμε. Θα ολοκληρώσει και ο Νίκος το συλλογισμό του. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσουμε τον Αρχιπλήρχο πόσο δύσκολη είναι η συντήρηση αυτού του πλοίου. Τον Απρίλιο πρέπει να πούμε ότι έγινε μια ευρεία κλίμακα συντήρηση και χάρη στην οποία μπόρεσε να έρθει μέχρι εδώ. Μετά από 14 χρόνια καταφέραμε να πάμε για μια... Μάλιστα. Εντάξει, υποσχόμαστε λοιπόν, δεσμευόμαστε για μία ακόμη σύνδεση. Ούτως ή άλλως θα υπάρχουν και πάρα πολλά ρεπορτάζ και θα τα πούμε και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τελαδιανό. Θα ολοκληρώσουμε όλη αυτή την παρουσίαση. Μάλλον πρέπει να πάμε να το δούμε εκεί από κοντά. Είδες, εγώ θα σκέφτηκα κάτι άλλο. Ποιο θα ήταν Νίκο? Λες να πάμε να βγάλουμε από εκεί εκπομπή τριωρή. Τριωρή, μέσα από το θορυκτό. Γιατί όχι, αν πάρουμε και άδεια από το Γενικό Επιτελείο. Για καλό σκοπό θα τη βγάλουμε. Δεν πρόκειται να μην σεβαστούμε την ιερότητα του χώρου έτσι, και πάντως, του πλοίου. Πέρα από το πρόβλημα που είχαμε στη σύνδεση, ρωτάω ο κόσμος για τις ξεναγήσεις. Είπαμε τουλάχιστον για ένα μήνα θα παραμείνει εδώ. Μπορεί να δοθεί και παράταση. Επικοινωνείτε με το λιμάνι Θεσσαλονίκης για να μάθετε. Είναι εκεί φυσικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ο ανώτατος αριθμός ατόμων για την ξεναγήση είναι 40 άτομα, γιατί υπάρχει ένας πολύ έμπειρος και εξειδικευμένος ξεναγός που ξεναγεί τον κόσμο και τους μαθητές και τις ομάδες για όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Μάλιστα. Επομένως, τηλεφωνείτε, ιδιαίτερα τα σχολεία και όλα αυτά, να κάνετε έγκαιρα τις κρατήσεις που πρέπει. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Να γελάσει λίγο το χιλάκι μας από όλα τα προβλήματα. Έξω ντέρτια και καημοί, δεν έλεγαν. Ναι. Τα μπουζούκια τα πάμε.
Γιατί τα μπουζούκια πρώτα απ' όλα είναι ένα.